ένφια, τραπεζικές χρεώσεις, μεταφορικό ισοδύναμο. Τρία θέματα που αποτελούν σοβαρή απειλή για τις μικρές, τις μεσαίες, αλλά και τις μεγάλες επιχειρήσεις της Κρήτης. Οι καταστηματάρχες του νησιού έρχονται αντιμέτωποι με την σκληρή φορολογία, ενώ παράλληλα ζητούν από την κυβέρνηση να δώσει λύση στο θέμα του ένφια, που καταρακώνει, όπως είπαν, τις επιχειρήσεις τους. Δουλεύουμε και δεν μας αφήνουν τίποτα. Πραγματικά όμως. Είναι υψηλός ο ένφια? Τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα όμως. Τα μεγάλα κομμάτια που αφορά το ΕΜΦΙΑ και αφορά τις μεγάλες επιχειρήσεις, που αφορά τις μικρές επιχειρήσεις, που αφορά το επιχειρήν, τα νομικά πρόσωπα, δεν έχει εφαρμοστεί και δεν έχει λύσει το θέμα αυτό. Οι χρεώσεις των τραπεζών, όπως υποστηρίζουν έμποροι, βιοτέχνες αλλά και φοροτεχνικοί, είναι ένα ζήτημα που έχει προκαλέσει μεγάλα θέματα ρευστότητας και δεν επιτρέπει να ανθίσουν υγιείς συνθήκες ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις. Είναι θέματα τα οποία δημιουργούν πρόβλημα, αυξάνουν το κόστος των επιχειρήσεων και δεν δημιουργούν συνθήκες ανάπτυξης. Μετά από τις πρώτες μέρες διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, καλούμαστε να αφουγκραστούμε τις προθέσεις της κυβέρνησης και εν ώψη του μίνι φορολογικού νομοσχεδίου και να θέσουμε επιτάπητος, παρουσία των φορέων που ουσιαστικά αφουγκραζόμαστε τα ζητήματά τους, θέματα που αφορούν τον ένφια, το μεταφορικό ισοδύναμο και πολλές λοιπές διατάξεις που διέπουν και το αναπτυξιακό νομοσχέδιο και το μίνι φορολογικό που έρχεται και όλες τις προθέσεις της κυβέρνησης στο επόμενο διάστημα. Παράλληλα, οι επιχειρηματίες ζητούν την εφαρμογή ενιαίας πολιτικής για το μεταφορικό ισοδύναμο, το οποίο για την Κρήτη έχει μείνει στα χαρτιά. Κραυγή αγωνίας και από τους εμπόρους, οι οποίοι απαιτούν πλέον να εφαρμοστεί το επίμαχο μέτρο, ώστε, όπως τονίζουν χαρακτηριστικά, να αποκατασταθεί η αδικία. Ενώ το ισοδύναμο, μεταφορικό ισοδύναμο για όλη την υπόλοιπη χώρα, για όλη την υπόλοιπη νησιά ισχύει, για την Κρήτη δεν ισχύει, γιατί δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα, δεν έχει ψηφιστεί ακόμα η υπουργική οικία που χρειάζεται. Ο ΦΠΑ εξακολουθεί να είναι ο ίδιος, ενώ θα έπρεπε να έχει μειωθεί. Και ο φόρος είναι ο ίδιος. Έχει μεγαλώσει, έχει αυξηθεί ο φόρος. Τα φλέγοντα αυτά θέματα συζητήθηκαν σε κοινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του Εμπορικού Συλλόγου, του Επιμελητηρίου, του ΟΕΒΕΝΗ και άλλων φορέων. Το παρόν έδωσαν και βουλευτές του Ηρακλείου, οι οποίοι πήραν θέση για τα προβλήματα των εμπόρων.